Έχουμε μία πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη, δυστυχώς απογοήτευση από τη μητέρα του Μάριου Παπαγεωργίου. Γιατί τα οστά που βρέθηκαν σε σπηλιά στα Βρεβινοχώρια εν τέλει δεν ανήκουν στον ήλιο. Φρούδες αποδείχτηκαν οι ελπίδες λοιπόν ότι μετά από 10 χρόνια η σωρός του Μάριου Παπαγεωργίου που δολοφονήθηκε τον Αύγουστο του 2012 είχε βρεθεί. Δυστυχώς οι υποψίες, όπως έλεγαν οι αρχές, ο δικηγόρος της οικογένειας και η οικογένεια, ότι τα οστά που βρέθηκαν στη σπηλιά στα Βερβενοχώρια δυστυχώς δεν ανήκουν στο Μάριο Παπαγεωργίου και υπάρχει αυτή η επιβεβαίωση με τη χαροκαμένη μάνα να ψάχνει ακόμα συνεχώς να βρει ένα ίχνος για τη σωρό του μοναχογιού της. Να πούμε, Φίλιππε, ότι έγινε ανθρωπολογική εξέταση και ιατροδικαστική από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγκεκριμένα από τον καθηγητή ανθρωπολόγο του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Okay. Η παλαιότητα λοιπόν των οστών που βρέθηκαν στη σπηλιά συμπίπτει χρονολογικά με τη χειροβομβίδα που βρέθηκε στο σημείο και λέγει ότι πρέπει να είναι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ή είτε από τον Εμφύλιο Πόλεμο. Και δεν μπορεί να είναι ο Μάριος Παπαγεωργίου, γιατί ξαναλέει, όπως λέει ο ειδικός, ο ιατροδικαστής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο ειδικός ανθρωπολόγος, ξαναλέει, η παλαιότητα των οστών συμπίπτει με την παλαιότητα χρονολογικά με τη χειροβομβίδα που βρέθηκε στο δίπλα, σημείο. Ναι. Και γι' αυτό δεν μπορεί να είναι ο Μάριος Παπαγεωργίου. Έτσι. Είναι άνδρας ενήλικας λευκής φυλής, όπως λέει. Ναι. Το αποτελέσματα της έκθεσης, αλλά από την παλαιότητα χρονολογούνται είτε στην εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είτε του Εμφυλίου Πολέμου, μπορεί και προγενέστερα, λόγω των συνθήκων, λέει, σταθερής θερμοκρασίας και ψήξης, μέσα στο σπήλαιο. Σε καμία περίπτωση όμως μεταγενέστερα. Θα ληφθεί και DNA για γενετικό έλεγχο, με τη βάση των εξαφανισμένων προσώπων, ωστόσο να υπάρξουν αποτελέσματα θεωρείται λίγο απίθανο, αφού αν η χρονολόγηση είναι αυτή, δεν υπάρχει βάση δεδομένων από εκείνη την εποχή. Μάλιστα. Ώστε να βρεθεί σε ποιον ανήκει. Άρα οι ελπίδες και αυτό που πίστευε η οικογένεια, ότι τα οστά αυτά που βρέθηκαν εκεί στη σπηλιά στα Βερβενοχώρια είναι του Μάριου Παπαγεωργίου, δυστυχώς δεν είναι. Δεν είναι. Ήτανε σίγουροι. Ήταν σίγουροι, ήταν η σωρός του Μάριου. Και αυτή τη στιγμή με ενημερώνουν ότι μόλις το έμαθε η χαροκαμένη μάνα, βρίσκεται σε μια πάρα πολύ άσχημη εκ νέου ψυχολογική κατάσταση. Είναι ράκωση η μητέρα αυτή. Αυτή εδώ η μανούλα. Είναι ράκος γιατί πίστευε, έστω και μετά από τόσα χρόνια, ότι θα μπορεί να θάψει το παιδί της. Αυτή εδώ η μανούλα που βλέπετε, αυτή τη στιγμή, ζει μια μεγάλη απογοήτευση. Ένιωθε και πίστευε ότι ήταν η σωρός του παιδιού της. Δυστυχώς όμως δεν ήταν. Είναι αυτή η απογοήτευση που λες, ότι τουλάχιστον θα ερεμήσουν η ψυχούλα του παιδιού και όλα αυτά ανατρέπονται. Ανατρέπονται. Αυτά δυστυχώς είναι τα δυσάρεστα.